Οι μέρες των εορτών του 15 Αύγουστου ξέρουμε ότι ήταν, όπως είναι και αναμενόμενα άλλωστε, οι πληρότητες διαμορφώθηκαν κατά τις μέρες των εορτών σε πολύ υψηλά επίπεδα, θα λέγαμε στους περισσότερους δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, αλλά και στους περισσότερους προορισμούς της χώρας μας γενικότερα. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι φέτος υπήρξε και κόσμος που επέλεξαν και ορεινούς προορισμούς κατά διάρκεια των εορτών του 15 Αύγουστου, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν τις ημέρες αυτές με συγγενείς και φίλους. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι το αποτύπωμα που έχουμε μέχρι τώρα από τη θερινή σεζόν, βλέπουμε ότι είναι μια σεζόν που εξελίσσεται σε μια περίοδο κάτω των προσδοκιών των επαγγελματιών του τουρισμού, διότι θυμίζω ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος αφενός κινήθηκαν υποτονικά, η αγορά άρχισε να αναθερμαίνεται μετά τις αρχές του Ιουλίου, αλλά και εδώ κάτω από δύο, θα λέγαμε, ειδικότερες συνθήκες, ειδικότερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι είχαμε λιγότερες μέρες διακοπών τόσο των Ελλήνων όσο και των εισερχόμενων τουριστών και κυρίως των Ευρωπαίων. Και το δεύτερο σημείο ήταν ότι είχαμε μία μειωμένη κατά κεφαλήν συνολική δαπάνη. Κυρίως στην εστίαση παρουσιαζόταν αυτό, στην ψυχαγωγία, αλλά και σε άλλες επιρρωματικές υπηρεσίες. Συνεπώς, θα λέγαμε, χωρίς ακόμα να έχουμε κάνει το ταμείο του Οκτωβρίου, που κλείνει η σεζόν, θα λέγαμε ότι οδεύουμε προς μία τουριστική σεζόν, η οποία ναι, μεν θα έχουμε ικανοποιητικές αφήξεις, τουλάχιστον για το δίμηνο του Ιουλίου-Αυγούστου, αλλά θα έχουμε λιγότερα έσοδα τόσο στη διαμονή όσο και στην εστίαση, λόγω της μειωμένης κατανάλωσης, που αυτό είναι αποτέλεσμα της κόπωσης που έχει επέλθει τόσο από την ενεργειακή κρίση, όσο και από τον υψηλό πληθωρισμό και την ακρίβεια που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Από εκεί και μετά, θα λέγαμε ότι είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι φέτος παρατηρείται μια πολύ σημαντική μείωση στις αφίξεις εισερχόμενων τουριστών και μάλιστα στο αεροδρόμιο της Μεσίνης, όσον αφορά την Πελοπόννησο. Το αεροδρόμιο της Μεσίνης, θυμίζουμε ότι είναι βασική πύλη εισόδου αλλοδαπών τουριστών, την ίδια στιγμή που παρατηρούμε ότι σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια υπάρχει μια μικρή μεν, αλλά ανωδική τάση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα, αφενός διότι είναι εις βάρος, θα λέγαμε, των προσδοκιών των επαγγελματιών του τουρισμού για την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, αφετέρου διότι είναι εις βάρος και της αντιστάθμισης των εσόδων, της απώλειας εσόδων που είχαμε από το υποτονικό δίμηνο του Μαΐου-Ιουνίου. Άρα λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι η εγχώριος αγορά, οι Έλληνες που στηρίζουν παραδοσιακά την Πελοπόννησο κατά 70% τη θερινή περίοδο, στις αρχές Σεπτεμβρίου πάβουν να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, χάνουμε την πιθανότητα αυτή επιμήκυσης της τουριστικής περίοδου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βλέποντας ότι έχουμε πολύ μειωμένες αφήξεις στο αεροδρόμιο της Μεσίνης. Να πω χαρακτηριστικά σε αυτό το κομμάτι ότι η μέση μείωση αφήξεων αεροπορικών στη Μεσίνη που παρατηρείται είναι περίπου στο μείον 33% φέτος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και έχουμε πολύ σημαντικές απώλειες τόσο από τη γερμανική αγορά, που εκεί φτάνει η μείωση σχεδόν στο 60%, όσο και από την αγορά της Ιταλίας κατά διάρκεια του Αυγούστου, που εκεί η μείωση είναι περίπου στο 50%. Έχουμε μείωση και από άλλες αγορές, όπως είναι Ολλανδία, όπως είναι Σουηδία, Γαλλία. Έχουμε μια μικρή αντιστάθμιση, αν το θέλετε, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το Ισραήλ, που είναι νέα δρομολόγια στο αεροδρόμιο της Μεσίνης, αλλά ωστόσο οι απώλειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να μας προβληματίσει εντόνως. Η Πελοπόννησος παραδοσιακά προσέλκυε πάντα το ενδιαφέρον της εγχώριου αγοράς. Ήταν ένας πολύ κοντινός, ασφαλής προορισμός, πολύ κοντινός στο Μετροπολιτικό Κέντρο των Αθηνών. Ξέρουμε ότι είναι από τους πρώτους προορισμούς στις προτιμήσεις τουλάχιστον των Ελλήνων επισκεπτών. Βέβαια, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε και το Ελβενιζέλος σε πολύ κοντινή απόσταση, αλλά και το αεροδρόμιο της Μεσίνης. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα και την προοπτική να ενισχυθεί και ο εισερχόμενος τουρισμός. Το ενισχυτικό που υπάρχει, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν φέτος ότι και οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους επέλεξαν άλλους προορισμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένεται ένας τεράστιος ανταγωνισμός στη Μεσόγειο, διότι έχει επανέλθει πλήρως η αγορά και της Ισπανίας και της Αιγύπτου και της Τουρκίας, της γειτονικής Τουρκίας, όπου φέτος οι πολυτελείς υπηρεσίες δείχνει να έχουν χαμηλότερες τιμές κατά 35-40% σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι τόσο αεροπορικές εταιρείες όσο και tour operators γενικότερα, παραγωγή ταξιδιών, επιλέγουν προορισμούς που μπορούν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Οι απώλειες θεωρώ ότι οφείλονται σε αυτό και βέβαια και σε κάποια, αν το θέλετε, ενδεχομένως και κάποια λάθη σε τακτικές προώθησης και προβολής, ας πούμε, τόσο της χώρας μας όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Και η χώρα επισκεψιμότητας.
Η χώρα επισκεψιμότητας, κατά παράδοση, ξέρετε ότι τη θερινή περίοδο ο κόσμος επιλέγει παραθαλάσσιους προορισμούς. Το είδαμε αυτό σε όλους τους δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, τόσο δηλαδή στην περιοχή της Πηλίας, στην Πύλο της Μεσσηνίας γενικότερα, όσο και της Νότιας Αργολίδος, την περιοχή της Κορινθίας. Είδαμε επίσης στην Αρκαδία πολύ έντονη κινητικότητα στη Νότια Κοινουρία, η οποία βέβαια το ενθαρρυντικό του γεγονός είναι ότι συνεχίζει κινητικότητα και κατά την περίοδο του Οκτωβρίου. Οι κρατήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές. Ξέρουμε βέβαια ότι εκεί πέρα κυριαρχεί ο εναλλακτικός τουρισμός και κυρίως ο τουρισμός αναρρίχησης, που προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών Ευρωπαίων. Αλλά και η Βόρεια Κοινωνία κινήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδο το δίμηνο αυτό. Πλην όμως ότι ξέρουμε ότι περιορίζεται αυστηρώς σε μια σεζόν των 45-50 ημερών. Και το δεκαήμερο πρόβλεψε το θρησκευτικό. Και το δεκαήμερο αυτό ήταν ένα δεκαήμερο το οποίο, κατά το οποίο ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Πολύ ενθαρρυντική κίνηση σχεδόν σε όλους τους προορισμούς της Πελοποννήσου.